Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, αύριο θα βρέξει πολύ σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Και θέλει προσοχή. Πάμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θα δείτε λοιπόν ότι και σήμερα ξημερώνει μια ημέρα με αρκετό κρύο. Παρ' όλα αυτά, όμως, προς το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα προσεγγίσει και πάλι, θα λέγαμε, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Τώρα λοιπόν, νωρίς το πρωί στην Ορεστιάδα βρισκόμαστε στους 6 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και στον Ευρωκόπη κάνει αρκετό κρύο, είμαστε μόλις στους 2 βαθμούς Κελσίου, στη Φλόρινα στους 4 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννινα στους 5 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και στη Λάρισα κάνει αρκετό κρύο, είμαστε μόλις στους 9 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 12 με 13 βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και μέσα στο Αιγαίο, προς το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, βρισκόμαστε κοντά στους 16 με 17. Βέβαια, λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές συναντούμε προς τη Λέσβο, είμαστε κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Με αρκετό κρύο λοιπόν ξημερώνει η σημερινή ημέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι και προς τα νότια τμήματα της χώρας μας έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, βρισκόμαστε μόλις στους 3 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα βρισκόμαστε κοντά στους 15 με 16 βαθμούς, όπως επίσης και στο κέντρο της Αθήνας είμαστε κοντά στους 15 βαθμούς και στην Άξο κάνει αρκετή ψύχρα, βρισκόμαστε κοντά στους 14 με 15 βαθμούς και βέβαια μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές συναντούμε καθώς πηγαίνουμε προς τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μας, προς τη Ρόδο και προς το Καστελόριζο, είμαστε κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λοιπόν να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Θα δείτε λοιπόν ότι η χώρα μας δεν απασχολείται από οργανωμένα νεφικά συστήματα. Έχουμε γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ανέφελο ουρανό. Κάποιες τοπικές συννεφιές παρατηρούμε κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα και μέσα στο Αιγαίο, χωρίς όμως να προβληματίζουν. Δείτε όμως ότι δυτικότερα της χώρας μας προς την περιοχή της Ιταλίας υπάρχουν συμπαγή νεφικά συστήματα, τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και έτσι λοιπόν ο καιρός θα μας τα χαλάσει από αύριο με ισχυρές βροχές σε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές με υψηλό τον κίνδυνο και για πλημμυρικά φαινόμενα. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Θα τα δούμε βέβαια και στην εξέλιξη του δελτίου μας. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως για σήμερα Τρίτη με τι καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η ημέρα. Βλέπετε λοιπόν γενικά θα έχουμε πολύ καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Κάποιες τοπικές συννεφιές θα έχουμε προς τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά τμήματα και από το βράδυ τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν και μέσα στο Ιόνιο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Προς το βράδυ όμως θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί νοτιάδες μέσα στο Ιόνιο και ο υδράργυρος στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια, στους 24 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Βλέπετε πλέον ότι ο υδράργυρος ανεβαίνει αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα βοριαδάκι θα επικρατεί μέχρι και το μεσημέρι με εντάσεις κοντά στα 3 με 4 από φορ, αργότερα θα επικρατήσει μέτριος νοτιάς και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Και εδώ λοιπόν ανοιξιάτικες θερμοκρασιακές τιμές προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις κοντά στα 3 τοπικά και 4 από φορ και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ανατολικότερα προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, εδώ θα έχουμε λίγες τοπικές συννεφιές χωρίς όμως να προβληματίζουν και την ηλιοφάνεια βέβαια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι και εδώ από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις κοντά στα 3 τοπικά και 4 από φορ και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 23 βαθμούς, κάνει όμως αρκετό κρύο τώρα νωρίς το πρωί. Νότιότερα προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα δούμε ότι και εδώ γενικά περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, ανέμους από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις κοντά στα 3 τοπικά και 4 από φορ και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι στους 24 τοπικά ακόμη και 26 βαθμούς. Πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές, μάλιστα θα λέγαμε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πάμε τώρα να δούμε όμως την αλλαγή του καιρού που περιμένουμε από αύριο και από τα δυτικά. Θα δούμε λοιπόν στους χάρτες των βροχοπτώσεων αυτό το σύστημα κακοκαιρίας με τους χρωματισμούς που έχει πλέον σχηματιστεί στην περιοχή της Ιταλίας. Μετατοπίζεται αργά-αργά ανατολικά, βόρειο-ανατολικά και έτσι λοιπόν θα επηρεαστεί η χώρα μας από αύριο τις πρωινές ώρες και από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, ακόμη και τις χαλαζοπτώσεις. Φαινόμενα λοιπόν που είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα στη δυτική, κεντρική και νότια χώρα. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Να τα δούμε όμως αυτά και σε πιο έτσι καλή ανάλυση στους επόμενους χάρτες, για να εστιάσουμε στις περιοχές
που θέτουν υποψηφιότητα για τις έντονες αυτές βροχοπτώσεις. Βλέπετε ότι είναι κυρίως στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο. Το σύνολο της Πελοποννήσου, όπως επίσης και της Θερεάς, μεγάλη προσοχή εδώ και στην περιοχή της Αττικής, καθώς το σύστημα θα μετατοπίζεται ανατολικότερα, θα επηρεαστεί η Θεσσαλία, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, οι σποράδες, το Αιγαίο, οι Κυκλάδες, όπως επίσης και η Κρήτη, κατά τόπους είδατε χαρακτηριστικά ότι έχουμε ένα πέρασμα από βροχές σε καταιγίδες, αλλά πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουμε και στο ανατολικό βόρειο, ανατολικό Αιγαίο, εκεί λοιπόν που θα καταλήξει η κακοκαιρία την Πέμπτη για να ξεκινήσει πλέον και η βελτίωση του καιρού. Βλέπετε ότι σιγά σιγά υποχωρούν και χρωματισμοί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Την Παρασκευή όμως θα έχουμε και πάλι κάποιες βροχοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα εξαιτίας το ότι θα μπουν βοριάδες και θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί και η θερμοκρασία και γενικά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε έναν άστατο καιρό και με πτώση της θερμοκρασίας θα πάμε έτσι σε πιο συμβατές με την εποχή θερμοκρασιακές τιμές με την αλλαγή του μήνα. Φαίνεται λοιπόν θα έχουμε έτσι και μια σύντομη ψυχρή εισβολή που θα απασχολήσει κυρίως την Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα.